χρόνους δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα μεμονωμένα, όσο σοφοί και αν είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Βέβαια, οι εκδότες είναι η χριστιανική, το μανιφέστο και οι εναλλακτικές εκδόσεις. Ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω, δεν θα επεκταθώ όμως, την Επιστημονική Επιτροπή με πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκό ιστορικό, τον κύριο Σβολόπουλο, και όλους τους άλλους που μνημονεύονται στον τόμο, και όλους εκείνους που συμμετείχαν και βοήθησαν πνευματικά ή και οικονομικά για την οργάνωση του συνεδρίου που έγινε στη ΣΤΟΑ του βιβλίου και είχε μια αξιόλογη συμμετοχή, και φυσικά τους εισηγητές, οι οποίοι είναι από 5 πανεπιστήμια της Ελλάδας και από την Ακαδημία Αθηνών. Επομένως, από ιστορικούς αλλά και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης, αυτό πρέπει να το προσθέσω, με ειδικές σπουδές, δηλαδή επιστήμονες ειδικούς, όχι νοικοκυρές, όπως θα έλεγε και κάποια αγαπητή κυρία. Λοιπόν, η σκοπή του συνεδρίου και της εκδόσεως είναι ακριβώς να απαντήσουν σε κάποιες απόψεις σχετικά όψιμες των τελευταίων δεκαετιών, που μερικές δεν προέρχονται από ακριβείς ιστορικούς αλλά από άλλους πολιτικολογούντες ή τέλος πάντων πρόσωπα άλλα, που θέλουν οπωσδήποτε να πούν ότι οι Έλληνες γεννήθηκαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση κάπου στο 1800 και κάτι, υπάρχει το ελληνικό έθνος. Και η σκέψη όλων μας ήταν, αφού υπάρχουν τόσες πηγές, τόσοι συνέγραψαν και νεότεροι ιστορικοί, αλλά και υπάρχουν κείμενα από την όψιμη Βυζαντινή περίοδο και όλη την τουρκοκρατία, και εμείς έχουμε μέσα ενδεικτικά μόνο κάποιες πηγές που αναφέρουν ότι εμείς είμαστε το γένος των Ελλήνων, είμαστε το έθνος των Ελλήνων, είμαστε οι Γρεκοί και πάρα κάτω λένε οι Έλληνες και πάρα κάτω λένε οι Ρωμοί και εναλλάσσονται αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει τόσο τεράστια προκατάληψη και να μην ανοίγει κανείς ένα βιβλίο ιστορικό ή κι άλλο, λογοτεχνικό ή ποιητικό, ποιητικό βιβλίο 1500 χρόνων και να σταματάει στο Μέγα Αλέξανδρο και να έρχεται κάπου εδώ στην Ελληνική Επανάσταση και να λέει τώρα δημιουργείται ένα ελληνικό έθνος. Αυτά είναι πράγματα ανιστόρητα και μη επιστημονικά. Λοιπόν, ο σκοπός μας ήταν λοιπόν ενωμένοι να δώσουν το παρόν οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα, πώς αναπτύσσεται η εθνική συνείδηση, η οποία εξελίσσεται ποιοτικά, η οποία παίρνει επιπλέον στοιχεία κτλ. Και ότι δεν είναι η εθνική συνείδηση ένα φυλετικό γεγονός, αλλά είναι ένα πολιτισμικό γεγονός και επομένως πρέπει να το δούμε έτσι. Και άλλος στόχος μας και ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε στοιχεία στους νέους μας, διότι έχουν αποκοπεί με ευθύνη όλων μας και κυρίως ορισμένων από τις ρίζες και από τους αγώνες των Ελλήνων, οι οποίοι αγώνες δίνουν κουράγιο και δεν γινόμαστε σε τελική ανάλυση, για να μην κάνω αναλύσεις, εδώ είναι ο κ. Καραβελιάς που κάνει τις ωραίες αναλύσεις του, δεν μπορούμε να υποκύπτουμε αμέσως σε κάποιους ξένους ή κάποιους άλλους που μας εκμεταλλευτούν, διότι νομίζουμε ότι είμαστε τώρα σκύβαλα και νεότεροι τώρα και πρέπει να είναι παρατριχάμενοι άλλο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ισότιμοι, σεβόμαστε όλους τους άλλους, αλλά πρέπει οι νέοι μας να μάθουν να έχουν την περηφάνεια των αγωνιστών, των προγόνων, αλλά και των δημιουργών πολιτισμού. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι θέλουμε να αναπτυχθεί διάλογος. Δηλαδή να είναι ο λόγος νυφάλιος, επιστημονικός και να αναπτύσσεται διάλογος. Και όχι ύβρις. Εδώ αμέσως σπέρδω, επειδή το υπενθύμησε και ένας καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη με ένα συγκινητικό γράμμα, ότι αυτό που λέει ο ακαδημαϊκός Βριώνης, ιστορικός της Μεσογειακής περίοδου, πολλοί από τους νεότερους ιστορικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών επιτίθενται, λέει, εναντίον των επιστημόνων που έχουν διαφορετική άποψη και δεν επιτίθενται ή δεν κρίνουν τα κείμενα τα οποία μιλάνε για τα γεγονότα. Λοιπόν,
Επομένως, σε αυτή την αμφισβήτηση που έγινε και έχει συνέπειες όχι μόνο παιδευτικές, αλλά επιστημονικές, ιστορικές, εθνικές, κοινωνικές, γι' αυτό θέλαμε οι ειδικοί να μας πούν το λόγο. Επομένως, αυτός είναι περίπου ο στόχος, αυτή περίπου είναι η στόχη. Το βιβλίο είναι σε 5 μέρη, χωρίζεται, δεν θα τα αναφέρω τώρα, αν χρειαστεί κατόπιν, εξάλλου θα το δείτε αν πάρετε τον τόμο. Έχει επιπλέον όμως και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία. Γιατί? Διότι νομίζουμε είναι αναγκαία, αλλά και διότι κάποιες εισηγήσεις, οι οποίες προβλέπονταν από τη θεματική, τελικά δεν έγιναν. Είτε διότι έκτακτο γεγονός πήγαινε στο εξωτερικό καθηγητής και είπε δεν μπορώ τελικά, είτε διότι άλλες υποχρεώσεις αναλήφθησαν. Θυμάμαι μια περίπτωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί ήταν 100 χρόνια και έπρεπε να δεσμευόταν ο καθηγητής. Επομένως υπήρχαν ορισμένα κενά. Βέβαια από ένα τόμο, ένα συνέδριο, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Αλλά θέλαμε αξονικά στοιχεία να υπάρχουν μέσα. Γι' αυτό προσθέθηκε και μια εκτενής κατά θέματα βιβλιογραφία, ώστε αυτός που θέλει να προσθέσει σε κείμενα και να βρει τι λένε άμεσα οι πηγές. Υπάρχουν μέσα στον τόμο επίσης ενδεικτικά των 5 αιώνων, 15ος, 6ος και τα λοιπά μέχρι τον 8ο αιώνα παραμονής επαναστάσεως, αποσπάσματα πηγών που φαίνεται εκεί, ο τάδε λόγιος, ο τάδε επιστήμονας λέει ότι εμείς είμαστε το γένος των Ελλήνων, ήταν σπουδαίοι οι προγονοί μας κτλ. Είμαστε το έθνος των Ελλήνων και εναλλάσσονται αυτοί οι όροι, ενώ κάποιοι λένε ότι δεν υπήρχαν αυτοί οι όροι, υπάρχουν και οι δύο όροι, ήδη από πολύ νωρίς κτλ. Λοιπόν, θα κάνω μια νήξη ορισμένων από αυτές. Υπάρχουν επίσης κατάλογοι, δηλαδή μνήμες των διδασκάλων του γένους, όχι όλων, συνεπώς υπάρχουν και άλλοι διδάσκαλοι του γένους, αλλά είναι αρκετές, δύο περίπου εκατοντάδες που μνημονεύονται, ενώ υπάρχουν και πολλοί άλλοι, μερικοί των οποίων έχουν κάνει μεγάλες σπουδές στο εξωτερικό, από ένα-δύο πανεπιστήμια επί πολλά χρόνια και τα ήρθαν στην πατρίδα κτλ. Άλλοι έμειναν έξω και ούτω καθεξής. Υπάρχουν επίσης κατάλογοι νεομαρτύρων, όπου φαίνεται πού γεννήθηκε, πού μαρτύρησε, γιατί, διότι αυτοί δίνουν μαρτυρία συνειδήσεως, πίστεως και πολύ συγχρόνως και εθνικής συνειδήσεως. Και εξάλλου οι επιστήμονες και ο Νικόδημος Αγγελίδης και άλλοι επιστήμονες έχουν πει και ως Βορώνος ότι η στάση τους ήταν συγχρόνως θρησκευτική και συγχρόνως και εθνική. Και φυσικά υπάρχουν ορισμένες γνώμες ιστορικών και ένα πολύ σημαντικό κείμενο από τον Μανούσακα, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος διευθυντής του Ινστιτούτου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. Αυτά γενικά. Για να στηρίξω την Αθήνα πω περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό, θα διαβάσω αποσπάσματα μιας επιστολής ενός ομότιμου καθηγητή ιστορίας, κ. Κασιώτη, που έστειλε μετά την λήψη του τόμου. Διαβάζω αυτά που μας ενδιαφέρουν. Σχετικά με τα πρακτικά. Πιστεύω ότι καλύπτει ένα σημαντικό κενό, τουλάχιστον στην ενημέρωση του μη ειδικού κοινού. Και η ενημέρωση αυτή είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από άλλοτε, επειδή πλέον άρχισε δυστυχώς να επικρατεί η ανιστόρητη θεωρία για τη γένεση του ελληνικού έθνους μετά το 18ο αιώνα ή όπως απερίσκεπτα το διατύπωσε σε εγκύκλειό του στα σχολεία ο νυν υπουργός παιδείας και πανεπιστημιακός φιλόσοφος, παρακαλώ, από το 1821 και εξής. Προφανώς οι συγητές της θεωρίας αυτής, επηρεασμένοι από το αγγλοσαξονικό, ουσιαστικά το αμερικανικό πρότυπο, επιχειρούν να επιβάλλουν και στα καθημά μας, αλλά και στην ιστορία άλλων ευρωπαϊκών λαών, την προκρούστρια ταύτιση εθνικού κράτους και εθνισμού. Και αυτό από άγνοια επιτεδευμένη ή όχι των πηγών. Είναι αυτό που έγραψε ο Σπύρος Βριώνης, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά φταίμε κι εμείς
οι δάσκαλοι στην εξέλιξη αυτή, επειδή δεν αντιδράσαμε έγκαιρα όταν άκουσα ανάλογες θεωρήσεις και από δικούς μου μαθητές, μου ήρθαν στο νου τα τείχη του Καβάφη για τη δική μου αβελτηρία στο ζήτημα αυτό. Αλλά tantum scimus quantum memoria tenemus. Τόσο γνωρίζουμε όσο με τη μνήμη κρατούμε, συγκρατούμε. Γνωρίζουμε μόνο εκείνα για τα οποία διαθέτουμε μνήμη, συγγνωπτώχινες. Η μόνη τακτική λοιπόν για το ιστορικό, για τον ιστορικό τουλάχιστον, είναι να κινηθεί καταρχήν μακριά τόσο από τις πατριδοκαπηλικές μεγαλοστομίες του παρελθόντος που δεν πείτουν πια κανένα σύγχρονο ακροατήριο, όσο και από τις ατεκμηρίωτες θεωρητικολογίες του μεταμοντέρνου παρόντος, και να στραφεί και πάλι εκεί που πρέπει να δομείται και η ιστορική μας μνήμη, στις πρωτογενείς πηγές. Αυτόν τον μοναχικό σχεδόν δρόμο επιλέγει και η μικρή κοινότητα των Ελλήνων ιστορικών που ερευνούν αθόρυβα τα προεπαναστατικά χρόνια, συνεχιστές ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Του Διονυσίου Ζακυθινού, του Αποστόλου Βακαλόπουλου και του Νίκου Σβορώνου, για να μείνω σε τρία μόνο εμβληματικά ονόματα που ασχολήθηκαν συστηματικά και πιστικά με την ελληνική εθνική ιδεολογία. Και τα ονόματα αυτά, σήμερα επιπλέον, τα μνημονεύσαμε στο συνέδριο, γιατί θεωρούσαμε ότι τους ανήκει μια εξαιρετική τιμή. Τελειώνοντας, ο καθηγητής, παραλείπω άλλα, λέει γενικά ο τόμος, καλό είναι να κυκλοφορήσει όσο γίνεται περισσότερο, ιδιαίτερα μεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εδώ και μερικά χρόνια δεν έχουν δώσει και τα καλύτερα δείγματα για τη γνώση της ιστορίας. Αυτά λέει ένας ιστορικός ομότυπος, για τον οποίο και ο Βολόπουλος, ο κ. Βολόπουλος είχε πει τα καλύτερα λόγια, αλλά δεν μπόρεσε να είναι στο συνέδριο. Όμως έγραψε κατά παράπτυσή μας τη θεματική του συνεδρίου. Τώρα, επειδή δεν θέλω να επεκταθώ, όμως θα πω ότι έχω ένα σημειώσει απλώς έτσι μπροστά μου, για από τον νεότερο ελληνισμό, μερικές χρονολογίες. Ξεκινάω από το 1204. Μετά από το 1204, για το οποίο έγραψε μια εξαιρετική εργασία ο κύριος Καραμπελιάς, που είναι κεφαλαιώδης σημαντική εργασία, αυτός ο μη ιστορικός κατά, ας πούμε, δίπλωμα, αλλά έκανε έρευνες για να δείξει ότι η ιστορία μας διακρίνεται, έχει μια ιδιαιτερότητα και έναντι των ανατολικών οποιονδήποτε, αλλά και έναντι των δυτικών οποιονδήποτε. Είναι μια ιστορία, αλλά και από φιλοσοφία του μεταξύ, θα λέγαμε, από την εποχή του Αριστοτέλη, που λέει ο Αριστοτέλης πως οι Έλληνες διακρίνονται και τα λοιπά και από τον Ιδράδο. Και αυτό το στοιχείο του μεταξύ, αλλά με ιδιαίτερη προσωπικότητα, δεν προβάλλεται όσο πρέπει από διάφορους λογίους ή και πολιτικούς της σήμερα. Το 13ο αιώνα, ο Ιωάννης Γάμα Δούκας Βατάτζης μιλάει για αυτή την ξεχωριστή θέση των Ελλήνων, απαντώντας, γράφοντας τον Πάπα. Δεν επεκτείνομαι. Τον ίδιο αιώνα, ο Θεόδωρος Γαζής μιλάει για το γένος. Και πιθανόν και άλλοι πριν, αλλά θέλω να πω 15ος αιώνας, με την έννοια του γένους των Ελλήνων. Η ιστορική της αλώσεως, Φραντζής, Λαόνικος Χαρκουνίλης κλπ, ένα του Λαόνικου υπάρχει μέσα, μιλάει για 5 Ελλήνων, οι οποίοι παρά την υποδούλωση σε λίγο ελπίζουμε και τα λοιπά να δημιουργήσουν ένα καινούριο κράτος. Υπάρχουν ο Γενάδιος Σχολάριος, που κάποτε δυσφημείται, μιλάει πολύ έντονα για το θέμα των Ελλήνων, οι βέλτιστοι Έλληνες, το γένος των, το οποίο πάλι θα ανανοηθεί, θα γίνει καλά και τα λοιπά. Και τυχαίνει τώρα ακριβώς στον Ερμήτων Λόγιο κάτω να υπάρχει ένα άρθρο, πολύ από ό,τι είδα τεκμηριωμένο, του Κεκαυμένου, που έχει γράψει και για το Κρυφό Σχολείο, πολύ ωραία εργασία, ακριβώς
απαντώντας ότι ο σχολάριος μιλάει σε πολλά σημεία για τους Έλληνες, για το γένος μας και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φυσικά, α ναι, απλώς τα λέμε μια φράση, «Βόμεν υπέρ της ελευθερίας του γένους μου, η βέλτιση Έλληνες». Γιατί το λέμε αυτό, διότι δεν είναι μόνον ένα έθνος, μια ομάδα με κάποια πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι μια ομάδα η οποία επιθυμεί την ελευθερία της. Και επομένως εθνική συνείδηση έχει ένας λαός, λέμε ότι είναι έθνος όταν μαζί με όλα τα άλλα επιθυμεί και την ελευθερία του. Είτε την έχει αποκτήσει ήδη είτε όχι. Και πριν, εφόσον έχει τη συνείδηση αυτή, το λένε πολλοί αυτοί, δεν μπορώ να επεκταθώ, ο Μάξιμος ο Γρεκός, Γρεκός θα πει φυσικά ο Έλληνας, που πήγε στη Ρωσία και θεωρείται ο φωτιστής των Ρώσων, ο Άγιος, που το 1988 και στη Ρωσία και στο Κοινωνικό Πατριαρχείο θεωρήθηκε ακριβώς και κατά τύπον, κατά ναι, την Ορθόδοξη παράδοση Άγιος, μιλάει για τους Έλληνες και για τους αρχαίους και τα λοιπά. Είχε μεγάλες σπουδές, 14 χρόνια στην Ιταλία, 10 χρόνια στο Άγιον Όρος και μια ζωή στη Ρωσία, βασανίστηκε και τα λοιπά, μια κορυφαία μορφή που συνδυάζει αναγέννηση, αρχαία Ελλάδα, ασκητικό ο Άγιον Όρος και πραγματικότητα της Ρωσίας. Αυτός λοιπόν που το θέλουν κορυφαίο του 16ου αιώνα στη Ρωσία, φωτιστή τους, μιλάει για την ελευθερία και κάνει αιτήσεις και αυτός όπως ο Ιωαννός ο Λάσκαρος στη Δύση και πολλοί άλλοι λόγοι για τον γράφηκαν εργασίες σχετικά για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο Αντώνης ο Έπαρχος για τον ελληνικό γένος και για την ελευθέρωσή του. Ο Σοφιανός για την δροσύνη λέει το έθνος εξέπεσε και μιλάει έπειτα για την αναπτεργίαση του έθνους κτλ. Ο Αρσένιος Μονεμβασίας ξεχωρίζει τους Αγανιμνούς και τους Γρεκούς και τους Γρεκούς από τους Δυτικούς. Ο ένας Γρηγόρος Μαλαξός λέει για ελληνικό έθνος παρακαλώ τον 16ο αιώνα. Ελληνικό έθνος, όχι γένος, γιατί λέει το γένος σήμαινε μόνο βάσει στη θρησκευτική κοινότητα κτλ. Ο Ματθαίος Μοιραίων, Ελλήνων, γένος Ελλήνων και μιλάει κρίνοντας τη σκλαβιά. Ο Μητροφάνης Κρητόπουλος τον 17ο αιώνα. Ελλήνων γενεά και άλλα έθνη. Δηλαδή και από το κείμενο τα επόμενα προκύπτει ότι μιλάει για το έθνος των Ελλήνων και τα άλλα έθνη. Ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, αφού διακρίνει ότι έχουμε την Ελλάδα αλλά και την Ορθόδοξο Ανατολή, Ανατολής λέει εκεί, το έθνος λέει παρά τα όσα υπέφερε, ουδόλος εξεριζώθη. Μιλάνε για έθνος το 17ο αιώνα, δεν περιμένουν το 1789, το 1800 να μιλήσουν για έθνος. Ας διαβάσουν οι άνθρωποι τις πηγές, να δουν τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν διαβάζουν γιατί λένε αυτά του Βυζαντίου είναι σκοταδισμός. Σκοταδισμός είναι όταν ένας δεν ανοίγει τα μάτια του να διαβάσει από όπου έρχεται ένα ριάκι αληθείας. Εδώ έχουμε άλλους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Χριστός. Κάποιοι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά δεν βλέπουν. Άλλοι είναι τυφλοί και επιγενετές και τυχαίνουν να βλέπουν καλύτερα από τους ανοιχτομάτιδες. Λοιπόν, βέβαια εμείς ενδεικτικά στον τόμο εδώ βάλαμε το αδιατίμητον η ελευθερία που λέει ο Ζυγό Μαλάς στην πόλη, τα αρχιγραμματέας κτλ. Κτλ. Στην Πατριαρχείο περίπου στο 1580 εκεί πέρα περίπου το είπε αλληλογραφώντας με τον Μαρτίνο Ρούσιο από την Γερμανία και δίνοντας κείμενα και τα λοιπά μέσα αυτός που μένει μέσα στο Πατριαρχείο και ενδεικτικά πάλι έχουμε ένα άλλο κείμενο αντιπρολόγου του Μινάτη του Ιεροκήρυκα και κατόπιν του τον πίεσαν να γίνει και επίσκοπος και τα λοιπά, ο οποίος το 1000, έναν αιώνα ακριβώς περίπου μετά, 1688, 19 ετών, βγάζει λόγο στο Φλαγίνιο Γυμνάσιο Σχολείο της Βενετίας και λέει ακριβώς για το τριθσάθλιο γένος των Ελλήνων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το πρωτότυπο, δεν ξέρω αν το πρόσεξαν με αυτή την σκοπιά, βάζει τους Αγίους γύρω από τη Μεσόγειο την Ανατολική.
από την Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, με τους Αγίους που να μην τους μνημονεύσω των περιοχών αυτών, να προσεύχονται διακαώς προς τον Κύριο για να απελευθερώσει την Ελλάδα. Δηλαδή βάζει και τους Αγίους αντίστροφα να παρακαλούν για την απελευθέρωση. Αυτά σημαίνουν ότι υπήρχε διακαής ο πόθος για την απελευθέρωση. Βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι που ενδεχομένως συμβιβάστηκαν. Τι να κάνουμε, σε όλες τις εποχές υπάρχουν και ορισμένοι που συμβιβάζονται με τον κατακτητή και καλό είναι. Αν ο κατακτητής δεν είναι κατακτητής και είναι γείτονας, να είμαστε φίλοι με όλους. Αλλά όταν καταπιέζει έναν λαό και ο λαός έχει αυτόν πολιτισμό και έχει και δικαιώματα κτλ., δεν μπορούμε να λέμε ότι τέλος πάντων δεν τρέχει και τίποτε. Ήταν όλα καλά και ωραία. Τώρα δεν θα σημειώσω, δεν θα πω άλλο τίποτα από τον πρόλογο, γιατί είχα στον πρόλογο φαίνονται αυτά που είπαμε άλλα λόγια γιατί εργαστήκαμε και εκεί ακριβώς ευχαριστούμε όλους και την πλέον. Ευχόμαστε αυτός ο τόμος να είναι μία αρχή πολλών άλλων. Δεν έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν όλα μέσα στον τόμο, αλίμονο, και ίσως θα πρέπει η έρευνα να συνεχιστεί φέροντας στην επιφάνεια πολλούς, όσο μπορούμε περισσότερους, με μικρούς τόμους του διδασκάλου του γένους. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το ντόμο αυτό. Ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ σήμερα. Πράγματι είναι, νομίζω, πολύ σπουδαία η δουλειά που έγινε. Αρκεί να δείτε τα θέματα, θα σας πω λίγο ποια είναι τα θέματα. Με βάση τα μέρη του βιβλίου, είναι παιδεία και εκκλησία επί θανομοκρατίας, από τον Σβολόπλο, τον Διαμαντή, τη Βασιλική Παπούλια, τον Κώστα Φωτιάδη, που για παράδειγμα ασχολείται με τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και δείχνει όλη τη μεγάλη παράδοση από εκεί. Το δεύτερο είναι Εθνική Συνείδηση και Ορθόδοξη Πίστη του Γένους, που είναι κάτι το προφανές αν θέλετε, με την έννοια ότι από τη στιγμή και πέρα που γίνεται η άλωση, αλλά και έναντι των Φράγκων, η Εθνική Συνείδηση των Ελλήνων εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά για πολλούς αιώνες ως θρησκευτική συνείδηση. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο ή το... Αρκεί να δείτε τι συμβαίνει σήμερα στον Ισλαμικό χώρο, έτσι. Όπου εκεί δεν μας πειράζει, αλλά όταν πρόκειται για την Ελλάδα, αυτοί οι ιστορικοί λένε ότι είναι προεθνική συνείδηση η θρησκευτική. Ενώ προφανώς, ακριβώς γιατί δουλώθηκε το γένος και ο μόνος θεσμός ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει είναι η Εκκλησία και τα έθνη χωρίζονται με βάση θρησκευτική. Και λέγανε οι άνθρωποι και το λένε ακόμα Τούρκεψε. Δηλαδή έγινε μουσουλμάνος. Αυτός που γινόταν μουσουλμάνος γινόταν Τούρκος. Και αυτό εξάλλου ήταν το εγχείρημα του Κεμάλ Ατατούρκ για να οικοδομήσει το νεότερο τουρκικό έθνος, να διώξει τους χριστιανούς και τους μη μουσουλμάνους και να μεταβάλει τους μουσουλμάνους σε Τούρκους, όλους. Έτσι, δηλαδή να ταυτιστεί το... Θέλω να πω, είναι τόσο αυτονόητα όλα αυτά που μοιάζει, είναι μάλλον φαινόμενο της παρακμής μας, θα έρθω μετά σε αυτό, το ότι συζητάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα μόλις πριν 20-30 χρόνια άρχισαν να αμφισβητούνται με έναν αστείο και γελίο τρόπο, θα έρθω σε αυτό. Το τρίτο μέρος είναι προσδοκίες των υποδούλων, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές παραδόσεις των Ελλήνων, η διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτιστικού προτύπου από τον Ερωτόκριτο στο Κλέφτικο Τραγούδι, για παράδειγμα, είναι ένα κείμενο του Ερατοστέλη Καψωμένου. Ένα άλλο είναι για τη χρησμολογία και το ρόλο της. Ένα άλλο είναι το κείμενό μου, το δικό ο Δαμάτιος Κοραής μεταξύ Ορθοδοξίας και Μετακένωσης. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Κοραή, γιατί ξέρετε ότι έχει γίνει μια κακή πάνω στην κόντρα που
κάποιοι εμφανιζόταν ως κοραϊστές, κόντεψαν πολλοί αντίθετοι να νομίσουν ότι ο κοραής ήταν ενάντιος στην εθνική ταυτότητα. Ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του κοραή είναι ακριβώς η αιμονή του στην εθνική ταυτότητα. Ασχολούμαι με αυτό, σε αυτό το κείμενό μου. Μετά είναι έθνος και γένος στην ιστορία του ελληνισμού, ένα πολύ σπουδαίο κείμενο του Μερακλή, του Μιχάλη, του καθηγητή, την έννοια του γένους στην περίοδο της τουρκοκρατίας, έθνος, εθνισμός, εθνικισμός, ένα πιστεύω πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο του Κώστα Χατζιαντωνίου, η εθνική ιδεολογία και η τρίσιμη ενότητα του γένους. Ξέρετε, τρίσιμη ενότητα είναι το σχήμα το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για πρώτη φορά έτσι το διετύπωσε επιστημονικά ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, έτσι, το 1852, και μετά πάνω σε αυτό στηρίχτηκε ο Παπαρηγόπουλος και έφτιαξε την ιστορία του. Ποιο είναι το τρίσιμο σχήμα? Ότι ο ελληνισμός έχει τρεις ιστορικές μεγάλες περιόδους. Η μία, η οποία είναι στην αρχαιότητα, η αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι πολεοκρατική και φυλετικού χαρακτήρα, δηλαδή το όμεμον που λέει ο Ηρόδοτος. Μια δεύτερη περίοδος, η οποία αρχίζει ουσιαστικά από τον 4ο-3ο αιώνα, από τον Αλέξανδρο και μετά, όπου είναι η οικουμενική περίοδος του ελληνισμού, έτσι. Και μια τρίτη περίοδος που αρχίζει γύρω στο 1000, 1100, 1200, ανάλογα με τη στιγμή, που αρχίζει να διαμορφώνει τον νεότερο ελληνισμό. Αυτά τα πράγματα κάποτε ήταν κυριολεκτικώς αυτονόητα. Σήμερα, άμα πείτε το τρίσιμον στα πανεπιστήμια, μπορεί να σε πούνε και φασίστα, διότι έχει φτάσει ο δε Παπαρηγόπουλος, αναφέρω στο βιβλίο μου αρκετά κομμάτια, χαρακτηρίστηκε εθνικιστής, διότι έδειχνε αυτή την πραγματικότητα. Διότι αυτό το οποίο έγινε, όπως αναφέρθηκε πριν, είναι ότι φτιάχτηκε ένα σχήμα που λέει ότι η δημιουργία του έθνους κράτους ταυτίζεται με την ύπαρξη του έθνους. Και λέει ο Σβορώνος, απαντώντας στους μαθητές του, διότι όλοι αυτοί εμφανιζόντουσαν ως μαθητές του Σβορώνου και του Δημαρά. Οι άνθρωποι αυτοί, αξίζει να το δείτε αυτό το βιβλίο, έχει βγει το 1988, είναι η τελευταία συνέντευξη, μια μεγάλη συνέντευξη του Δημαρά και του Σβορώνου, δημοσιεύτηκε σε ένα βιβλιαράκι, όπου είδανε με τρόμο στα γεράματα οι άνθρωποι, ότι οι λεγόμενοι μαθητές τους και των δύο ανέτρεψαν όλες τις βάσεις και γι' αυτό είναι τα πιο καθαρά κείμενά τους. Δηλαδή εκεί λέει ο Σβορώνος ότι αυτή η άποψη που ταυτίζει την αστική τάξη και το έθνος κράτος με το έθνος είναι αστεία, διότι το έθνος προϋπάρχει. Η ιδιαιτερότητα, λέει, της αστικής τάξης, τι είναι? Ότι προτείνει την έννοια του νεότερου έθνους κράτους. Έτσι. Και δεν έχει σχέση με την έννοια του έθνους και της εθνικής συγκρότησης, η οποία είναι πολύ παλαιότερη, ειδικά σε κάποια έθνη σαν το δικό μας. Θα έρθω σε αυτό, να τελειώσω για το... ένα άλλο σπουδαίο κείμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι στην κριτική της αυτοβιογραφίας και του νεοοθωμανισμού, που είναι το πέμπτο μέρος. Παραλείπω, έτσι, δεν σας διαβάζω όλα τα κείμενα, ενδεικτικά σας φιλοαμερικά. Πιστεύω ένα επίσης καταπληκτικό κείμενο είναι το «Έθνος και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από την εθνικοφροσύνη στην αποδόμηση», που περιγράφει τι έχει συμβεί όλα τα τελευταία χρόνια, του Αθανάσου Κότοβου, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και του, όπως και του Τάσου Χατζή Αναστασίου, κριτική αξιολόγηση των θεωριών εξειδανίκευσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί ξέρετε, όπως λέει κάπου έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο Αντώνης Λιάκος, από τους ηγείτορες αυτού του νέου ρεύματος, και τον οποίο μόνο ανέφερε ο Πρωθυπουργός μας στην ομιλία του για την 25η Μαρτίου, στο μόνο που παρέπεμψε είναι στον Αντώνη Λιάκο, διότι το κείμενο το είχε γράψει ένας μαθητής του.
λέει ότι περάσαμε, λέει, σε μια νέα εποχή όπου δεν λέμε τουρκοκρατία, αλλά οθωμανική περίοδος. Άρα δεν υπάρχει το στοιχείο, δεν λέμε βενετοκρατία ή φραγκοκρατία, αλλά περίοδος των ενετών. Έτσι, δηλαδή αφαιρούμε το στοιχείο της αποικιοκρατικής και κατακτητικής σχέσης και το μεταβάλλουμε, και γι' αυτό θα δείτε ότι όλη η νεότερη ιστοριογραφία αυτού του χώρου μιλάει για ότι οι Οθωμανοί δεν είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες ήταν Οθωμανοί. Αν διαβάσετε την κυρία Αναγνωστοπούλου, αυτά λέει, είναι βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι Έλληνες ήταν και αυτοί οι Οθωμανοί. Το Οθωμανοί δεν έχει να κάνει με την τουρκική κυριαρχία, αλλά είναι μία περίοδος στην οποία περιλαμβάνονται όλοι. Σε αυτό το θέμα λοιπόν είναι εκπαιδευτικός ο Τάσος Χατζηαναστασίου, ασχολείται με αυτό. Και μετά υπάρχουν τα παρατήματα τα οποία προανέφερε ο Θανάσης πριν, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βιβλίο, γιατί πιάνει έτσι όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ποιος ήταν ο λόγος, για να έρθω έτσι κάπως πιο συνολικά στο ζήτημα, ποιος είναι ο λόγος που ασχολιόμαστε με τα αυτονόητα? Εγώ εδώ και 15-20 χρόνια, ενώ δεν ήμουνα, έχω σπουδάσει περισσότερο οικονομία και οικονομική ιστορία, ασχολούμαι με την ιστορία. Και μάλιστα ξεκίνησα να γράψω ένα βιβλίο την ώρα που γινόταν και η μεγάλη διαμάχη με τις ταυτότητες, περί διαφωτισμού και μη. Ξεκίνησα να γράψω ένα βιβλίο για τον διαφωτισμό, τον νεότερο, τον νεοελληνικό διαφωτισμό του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα. Και είχα να κάνω ένα πρώτο κεφάλαιο για τη σχέση με τον Βυζάντιο. Αυτό το πρώτο κεφάλαιο βγήκε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή είδα ότι δεν είναι δυνατόν να γράψεις για την νεότερη ελληνική ιστορία, εάν δεν πας στις ρίζες της νεοελληνικής ταυτότητας. Γιατί, και τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ποιο είναι το βασικό τους επιχείρημα? Το βασικό τους επιχείρημα, όπως σας είπα, είναι ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα της ιδεολογίας της Γαλλικής Επανάστασης και συγκροτείται δια το κράτος, μέσα από την Επανάσταση. Θα ακούσατε, αναφέρθηκε ο κύριος Χασιώτης στην ομιλία του, στο εγκύκλιο που έστειλε στους εκπαιδευτικούς ο Αριστίδης Μπαλτάς, παλιός φίλος. Και αυτός, δυστυχώς, είμαστε όλοι... Το ένα γίνεται δύο. Ναι. Που λέει, αν προσέξετε, είναι πολύ σημαντική η εγκύκλειός του, γιατί κάνει ένα βήμα πιο πέρα από τους παλιούς. Αντί να κάνει πίσω, πάει πιο μπροστά. Δηλαδή, η παλιότερη αυτή σχολή έλεγε ότι δεν υπάρχει εθνική συνείδηση στους Έλληνες πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Περίπου αυτό είναι το σχήμα. Ο Μπαλτάς πάει πιο πέρα και παραπέμπει πού? Στη δημιουργία του έθνους, συγκρίνοντας την ελληνική με την Αμερικάνικη Επανάσταση.